Εμείς όμως θα ασχοληθούμε με την ναυτιλία, ένα σημαντικό κλάδο, έτσι, εθνικό κλάδο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Γιάννη το Φαράκλα από το www.allaboutshipping.co.uk. Καλησπέρα σας κύριε Φαράκλα, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας από το Καλέ. Σας ομιλώ από παρακαλώ. Το Καλέ. Καλέ Ντόβερ που λένε, Ντόβερ Καλέ. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, εμείς διαβάζουμε ότι ξεσκαρτάρουν το στόλο τους μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές. Τσάκος, Προκοπίου, λέει, Εμπειρίκος, Ίδρυμα Ωνάση, πολλούν ηλικιωμένα υπερδεξαμενόπλια. Και ξέρουμε επίσης ότι και αύριο ξεκινάει ο διάλογος για την ακτοπλοεία. Υπάρχει κάποιο σχέδιο διάσωσης της ακτοπλοείας. Το λέγαμε εδώ, το περιγράφα την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για ναυάγιο και κινδυνεύουν να αποκοπούν τα νησιά και να πληγεί ο τουρισμός. Λοιπόν, για να τα πιάσουμε αυτά, να πούμε τις εξελίξεις, να μας πείτε καταρχήν στην Ποντοπόρο, ακτοπλοεία και ό,τι άλλο υπάρχει, κύριε Φαράκλα. Καταρχάς, να πούμε ότι πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τον τύπο δημιουργούν λάθος εντυπώσεις. Καταρχάς, οι στόλοι των διαφόρων πλειοκτητών, μικροί, μεγάλοι, δεν πουλιώνται έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά ανήκουν σε ένα πλάνο προγενέστερο, υπάρχει ένα projection, το οποίο τηρούν σωστά οι εφοπλιστές, ιδιαίτερα οι Έλληνες, οι οποίοι μέχρι στιγμής στη γενικότητά τους απεδείχθησαν πάρα πολύ σωστοί στις αγροπολισίες πλοίων. Mm-hmm. Αυτό αποτέλεσε λοιπόν και ένα έξτρα δώρη της επιθετικής με την καλή έννοια πολιτικής τους στην παγκόσμια ναυτιλία. Mm-hmm. Βεβαίως τα υπερήλικα βαπόρια σιγά σιγά φεύγουν, διότι υπήρχαν κανονισμοί και όρια ημερομηνιών για την απόσυρσή τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα, οπότε να μην τον μπερδεύουν πολύ και το εκφράζουν διαφορετικά. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι η ναυλαγορά υπάρχει μια μεγάλη πτώση της, η οποία τις τελευταίες 3-4 μέρες παρουσίασε την πρώτη της ελαφρά ανάκαμψη από πλευράς αριθμών. Δηλαδή έφτασε κάτω στο τρίτο κατώτερο όριο των 661 πόντους, το Baltic Dry Index, και ξεπέρασε το όριο των 770 και ανεβαίνει σιγά σιγά. Σήμερα σε λίγο θα ξέρουμε ποιος είναι το νέο όριο του Baltic. Ακόμα αυτό είναι early days. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, δεν πρέπει να έχουμε τις εκφράσεις ψυχολογικά όρια. Δεν υπάρχουν ψυχολογικά όρια στην ναυτιλία. Mm-hmm. Το barrier λοιπόν των 2.000 και 3.000 και 4.000 points του Baltic Dry Index δεν θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Το Baltic Dry Index θα πρέπει να κοιμαθεί μεταξύ των 5 έως 7.000 μονάδων για να θεωρηθεί μια καλή αγορά δεδομένων των αναλογιών στην υπερπληθώρα των πλοίων, στο νέα πλοία που πρέπει να πέσουν με τα ecological standards τα καινούργια και εκεί θα δείξει τι γίνεται. Γιατί λέτε δεν υπάρχουν... Γιατί λέτε δεν υπάρχουν ψυχολογικά όρια, τι εννοείτε δηλαδή? Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Εσείς είτε πείτε το ποτήρι σας, τον καφέ σας, στο ζαχαροπλαστείο, στη Μύκονο ή στη Χίο ή στην Πάτρα, ένα ποτήρι νερό θα πείτε ή έναν καφέ θα πείτε, δεν είναι? Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλούστατα θα το πληρώσετε ακριβότερα ή φτηνότερα. Η ουσία είναι μία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι τα ψυχολογικά αυτά όρια δεν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι. Και να πω τον πρώτο λόγο. Το Baltic Dry Index, κατά την προσωπική μου άποψη, και σηκώνω να με κρίνει η κοινωνία, η διεθνή ναυτιλιακή κοινωνία, αντιπροσωπεύει μόλις μόνο το 35% των συνολικών αυλώσεων πλοίων ξηροφορτίων. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Ας μην λοιπόν εξαρτώμεθα μόνο από το Baltic Dry Index, το οποίο προσωπικά στηρίζω, θα έπρεπε στην πραγματικότητα όλα τα πλοία να περνάνε από το Baltic Dry Index, το οποίο να ανήκει στο χρηματιστήριο των Ναύρων του Λονδίνου. Αυτό είναι. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προτείναμε και είναι το πρώτο κανάλι στην Ελλάδα και στον κόσμο που επιμένει την πραγματοποίηση ιδρύσεως ενός παγκοσμίου χρηματιστηρίου ναυτιλιακού, όπου και εκεί μέσα θα παίζονται χοντρά, θα το πω έτσι, οι ναύλοι. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις ένα χρηματιστήριο, εντάξει, εκεί πλέον, όπως λέμε, αδειστεί, υπάρχουν δύο όρια. Εντάξει, το Brent, και το πετρέλαιο μιλάω τώρα, εντάξει, και ξέρουμε ότι το Brent πάει τόσο. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν έχεις πάρα πολλά, υπάρχει μια διάσπαση και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Και οι αναλυτές και όλοι αυτοί γι' αυτό πέσαν έξω. Mm-hmm. Διότι σήμερα η παροιμία, η ελληνική ισχύ, ο καλός ο καπετάνιος, στη φουρτούνα φαίνεται. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτό το ζόρισμα που δέχτηκε η ναυλαγορά
με την υπερπληθώρα πλοίων, δεν πρέπει κανένα να βλέπει μόνο ένα θερμόμετρο από τον Baltic Dry, όταν είναι μόνο 35% και είναι σε μία φθήνουσα. Δεύτερο σημείο. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις αλλαγές που γίνονται στις μεγάλες εταιρείες των ores, τα μινεράλια και όλα αυτά. Εκεί τα μέταλλα. Τα μεγάλα προβλήματα. Τα ορυκτά, βέβαια, τα μέταλλα. Τα ορυκτά, όλα αυτά. Η Κίνα, μεγάλο θέμα η Κίνα. Θα έπρεπε βέβαια, για να δούμε και μια κατάσταση διαφορετική, σήμερα η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, πληθυσμιακός, είναι η Ινδία. Εντάξει, αυτή είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική δημοκρατία. Με 1,2. Η Ινδία λοιπόν δεν έχει κατορθώσει να σηκώσει λόγω των κοινωνικών της δομών το επίπεδο των φορτίων της και την αύξηση όπως ξαφνικά είδαμε με την Κίνα. Η οποία Κίνα επιχείρησε έναν επιθετικό καπιταλισμό διαφορετικό. Καταλάβατε, έναν σοσιαλιστικό καπιταλισμό. Όμως αυτός έχει τους φραγμούς του. Και αναλόγως το τι γίνεται, υπάρχουν τεράστια σκαμπανεβάσματα στην αγορά, τα οποία οι κλειδονισμοί αυτοί έχουν φέρει, όπως βλέπετε όλοι σας, σε μεγάλη κρίση την παγκόσμια ναυτιλία. Μάλιστα. Εάν έχετε κάτι πάνω τα σε μινεράλια, αυτό, να με ρωτήσετε... Τα μινεράλια τι κάνουν, όπως το είπατε, τα minerals, δηλαδή αυτά τα ορυκτά κλπ. Δεν έχουν την κίνηση την οποία θα έπρεπε να είχαν σήμερα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και λέτε ότι... Θα έπρεπε να είναι αυξημένα τουλάχιστον με 40% για να μπορούμε να συζητάμε για μια έφορη αγορά, ας το πούμε, μια δυναμική αγορά. Είναι πολύ κάτω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Βέβαια, θα παρατηρείτε όλοι σας από τις οικονομικές στήλες των εφημερίδων και των καναλιών το παιχνίδι που γίνεται στα χρηματιστήρια και οι εξαγορές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Η Rio Tinto, η Astro Metal και όλοι αυτοί έχουν μπει μέσα σε ένα τεράστιο παιχνίδι εξαγορών. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα mergers και acquisitions των μεγάλων εταιριών των μετάλλων. Γράμματα που μπαίνουν μέσα για metals. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα φορτία αυτά. Και... Λοιπόν, το δεύτερο σημείο που περιμένουμε όλοι μας στη διετία που θα έρθει είναι το περιβόητο άνοιγμα που στήξαμε το κανάλι, το νέο κανάλι του Παναμά. Αυτό, όπως τονίσαμε, θα φέρει τα πάνω κάτω σε πάρα πολλούς τομείς. Και εκεί διερωτώμε τι risk assessment έχουν κάνει οι πλειοκτήτες για να μπορέσουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα κόστα των πλοίων. Πάρα πολύ. Οι τράπεζες που δίνουν λεφτά έχουν λιγοστέψει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια άλλη κατάσταση, την οποία προσωπικά από το έτος 2000 έχω προβλέψει ότι θα επιβιώσουν ολίγοι και θα έχουν μια νέα εισδοχή των εθνικών ναυτιλιών. Τα national companies, καταλάβατε. Εκεί πάμε όπως πάμε, εκτός εάν πούμε ότι ναι, βάζουμε διάφορους φραγμούς, βάζουμε φραγμούς και δεν γινόμαστε μια κατάσταση που δεν θα θέλαμε κανένας μας να ξαναδεί πια. Διότι αυτός ο οποίος θα έχει το πάνω χέρι θα είναι το κράτος, το τυφλό κράτος που θα κάνει ένα pricing, μια τιμολόγηση εκτός πραγματικότητος και θα σε έχει πάντοτε έναν σκλάβο από εκεί που σε έχει δούλο. Άλλο δούλος, άλλο σκλάβος. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια δουλική κατάσταση η ανθρωπότητα με τις τιμές, τη φορομπηκτική πολιτική που επιβάλλουν τα κράτη για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μην γελιόμαστε τώρα. Από δούλη λοιπόν θα πάμε σκλάβοι. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εθνικές ναυτιλίες εννοείται, όχι σημαίες ευκαιρίας, αυτό εννοείται. Ή κρατικές ναυτιλίες. Κρατικές εταιρείες. Η κρατική ναυτιλία είναι μια λύση που εμφανίζεται σιγά. Πέστε μου εσείς τώρα όλοι που παρακολουθείτε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, γιατί να μην υπάρχουν πραγματικοί Κινέζοι ιδιώτες εφοπλιστές. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ας καθίσουν λοιπόν και αυτοί να κάνουν ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες. Εμφανίζονται τυπικώς ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, μην γελιόμαστε τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και στα αναβλωσύφωνα τα οποία βλέπατε στον ψυχρό πόλεμο, υπήρχαν οι σοβιετικές εταιρείες και έλεγε η τάδε εταιρεία, κοιτάξτε, μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για το structure της παγκόσμιας ναυτιλίας. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα επιβιώσουν οι πολλοί και οι παμπούλους, οι ικανοί άνθρωποι στην ναυτιλία και οι εταιρείες οι κρατικές. Διότι το κοστολόγιο το οποίο υπάρχει, πληρώματα, πειρατεία, δεν μας στείλουν την πειρατεία, τρομοκρατία, όλα αυτά τα πράγματα, βάλτε και το πετρέλαιο, το οποίο μας έχει αλλάξει τα φώτα σε όλους,
καταλαβαίνετε πού πάει η ανθρωπότητα. Άρα λέτε, θα επιβιώσουν ποιοι, οι καλοί και οι κρατικές εταιρείες. Οι ικανοί. Οι ικανοί, όχι καλοί. Καλός είναι ένας που έχει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Οι ικανοί. Ικανός αυτός που έχει ένα ποσό χρημάτων. Κοιτάξτε, ο Παπα-Νικολάου, ο πρωταθλητής μας, Τάρμα Πικοντό, είχε παγκόσμια ρεκόρ. Ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ήταν όμως ικανός να μας φέρει ποτέ το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο. Μήπως κάνω λάθος. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Ο Τ. Παμπούλη είναι ο ικανός αθλητής. Το να έχει το παγκόσμιο ρεκόρ δεν σημαίνει τίποτα. Το έκανε σε μια τοπική αγωνιστική ημερίδα, το έκανε κάπως σε έναν αναγνωρισμένο αγώνα. Αλλά εκεί που σε ζητάω εγώ να έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο παγκόσμιο και να μου βγει πρωταθλητής ο Ολυμπιονίκης, δεν επιτέθηκε ποτέ από έναν εκπληκτικό αθλητή. Λοιπόν, άρα δεν είπαμε. Έχω την ικανότητα, έτσι λοιπόν και τα βαπόρια αυτή τη στιγμή, τα βαπόρια και οι εφοπλιστές, πρέπει να έχουν ικανούς μάνατζερς, εντάξει, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν πάρα πολλά τέτοια θέματα. Να επιβιώσουν. Να, λοιπόν, να φέρουν στη ζωή. Να φέρουν τα αποτελέσματα που πρέπει, μέτρα, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, μας είπατε λοιπόν, ακόμα, αν καταλάβαμε καλά, Κίνα και Ινδία έχουν μια αστάθεια στο παιδί. Δηλαδή δεν μπορείς να στηριχθείς σε αυτές τις χώρες. Είναι τεράστιες. Αυτό είναι ένα άλλο point, έτσι. Και με τη γέφυρα του Παναμά και με τη Διόρυγα, συγγνώμη, τη γέφυρα. Τι ακριβώς περιμένετε, εξηγήστε λίγο και τον κόσμο, δεν τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τι πρόκειται να αλλάξει, τι ισχύει το τώρα. Κανάλι του Παλαμά, το κανάλι του Παναμά θα δεχτεί μεγαλύτερα πλοία. Μάλιστα. Τα πλοία λοιπόν, τα Panamaxes που λέμε, τα οποία είχαν το μεγαλύτερο δυνατό μήκος για να περάσουν τα locks στις δεξαμενές του Παναμά και το μέγιστο beam, το φάρδος, το πούμε έτσι, το καλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα πλέον αλλάζουν, έχουν πιο μεγάλα πλοία. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πώς θα ξεπληρώσει κανένας τα υπάρχοντα πλοία, τα οποία το 70% τουλάχιστον, να μην πω, αν θέλετε το 60% να είμαστε μέσα, αγοράστηκε σε πολύ ψηλές τιμές, οι οποίες σήμερα έχουν πέσει. Μάλιστα. Όταν λοιπόν από τα 20 εκατομμύρια δολάρια αγαντάρει στα 80, στα 75 σας λέω εγώ, ένα maximum equilibrium εκεί πέρα, πώς θα βγάλεις μέσα στην πενταετία αυτή τα χρήματα αυτών των βαποριών? Δεν βγαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κοσμοϊστορικές και κοσμογενικές καταστάσεις στην αυτιλία που να μπορέσουν άρδιν να αλλάξουν το θέμα αυτό. Και γι' αυτό ο μόνος τρόπος, αρέσει δεν αρέσει αυτό που θα ακουστεί, πόλεμος πατήρ πάντων. Εάν δεν καταστρέψεις, δεν ξαναχτίζεις. War, father of all. If you don't destroy, you cannot rebuild. Αυτό είναι το θλιβερό μήνυμα της ανθρωπότητας. Μάλιστα, ελπίζουμε να τα αποφύγουμε αυτό, κύριε. Το αποτέλεσμα. Τι είπατε? Ελπίζω να τα αποφύγουμε αυτή τη φορά, γιατί δεν έχουμε και περιθώριο δηλαδή. Όχι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Συγγνώμη, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το προϊόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την ναυτιλία, ας το καταλάβουν όλοι, ποιο ήτανε? Τα δεκαετή και δεκαπενταετή χρονοαυλοσύμφωνα της δεκαετίας του 50, 60 και 70 να ανοικοδομηθεί ο πλανήτης. Αυτό δεν ήτανε. Ελλείψη αυτών που προσωπικά το φωνάζω, δεν πρόκειται να δούμε την ισχυρή ναυτιλία. Κατέστρεψαν τον πλανήτη, τον ξαναχτίσαμε και πήραν και οι τράπεζες τα λεφτά τους. Και οι τράπεζες ζουν από τον πόλεμο. Δέστε λοιπόν τι είχε προηγηθεί του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Είχαμε τον Black Day στην Αμερική στη δεκαετία του 30 και καταλαβαίνετε τι έγινε. Ο πόλεμος λοιπόν τα έλυσε όλα. Έγινε ένας εξορθολογισμός ο οποίος τακτοποίησε τα πάντα. Και ο πόλεμος στον κινησμό του is good even for the warring ones, που σημαίνει ότι ο πόλεμος είναι καλός και για τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Λοιπόν, ελπίζουμε, ξαναλέω, να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Μία φράση μόνο, αν έχετε την καλοσύνη. Με την ακτοπλοεία ξεκινάει τη Δευτέρα η κουβέντα με το Υπουργείο και τους εφοπλιστές. Κοιτάξτε, καταρχάς γίνανε αυτή τη βδομάδα δύο γεγονότα μεγάλα. Έγινε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Μουσουρούλη, και το Προεδρείο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Εντάξει, ευελπιστώ ότι θα έρθουν με την καλή έννοια τα πάνω κάτω, να ομονοήσουμε, να προχωρήσουμε και να πάψει πλέον η αριστερά, το ΚΚΕ, να κατηγορεί τον πιο προσοδοφόρο κλάδο της Ελλάδος. Δεν μπορεί πάντα να βγαίνει το ΚΚΕ και να έχει κάτι να πει, να τα πούμε στα ίσα στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ που φωνάζει είναι η γνώση του, η κατάσταση του πάλε ποτέ σοβιετικού στόλου. Που ήταν όλα rust bucket, δυστυχώς, δεν είχε ποτέ κανείς τους. Η αριστερά στην Ελλάδα... αυτά τα λέμε. Το λέει ο Κώστας ο Στούπ. Εάν λοιπόν θέλουμε να πούμε... Δυστυχώς, κύριε Βαράκλα,
Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Συγγνώμη. Το έπαιχθε. Ας δώσουμε σε εισαγωγικά στο ΚΚΕ ότι είχε ένα δίκαιο θεωρητικά η ηλικία των πλοίων. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα η οποία έφερε τα πάνω κάτι και έχουμε τα νεότερα πλοία. Έχει να πει τίποτα το ΚΚΕ? Έχει να πει κάθε αριστερός ο οποίος θα μποτάρει την πατρίδα του? Έχει να πει για τους κανόνες που είναι τα πλοία μας χτισμένα σε όλο τον κόσμο, κυρίως τα ελληνικά που είναι αρχοντοβάπορα? Και να πω και κάτι άλλο. Ποιος ταξιδεύει τα βαπόρια αυτά? Ο εφοπλιστής ή το πλήρωμά του? Ο εφοπλιστής τα καταστρέφει. Υπάρχουν βεβαίως, να είμαστε και σωστοί, και πλοιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ένα σωστό πρόγραμμα με ιντένα των πλοίων τους. Ελάχιστοι. Τώρα όμως είναι υποχρεωμένοι, θέλουν ή δεν θέλουν, με το ISM Code και το ISPS Code και το STCW να είναι τέλεια όλα. Και είναι. Μάλιστα. Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η φαγωμάρα που δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι, συμφωνώ πολύ. Για αυτοπλοεία που φίξατε. Για αυτοπλοεία. Για αυτοπλοεία σας εξέφρασα τις θέσεις μου στην προηγούμενη μας παρασκευιάτικη συνάντησή μας και σας είπα, εάν δεν κάνουν αυτό που προτείνουμε, να χτιστούν τα πλοία στην Ελλάδα για προδιαγραφές των ελληνικών νησιών, να σταματήσει, όταν είσαι ακριβώς, θα αναγκαστεί να ζητήσει επιδότηση. Και το κράτος δεν είναι και ένα ευαγγελίο. Κανένα κράτος δεν απλώς επιδοτήσει αυτές. Αν δοθεί λοιπόν η θέση στα ελληνικά ναυπηγεία να χτίσουν καινούργια πλοία, κατά τον τρόπο που σας είπα, όπως εργάζεται ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, απονέμει στα ελληνικά ναυπηγεία μια μερίδα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της ναυτιλίας, του βολευού ναυτικού, ας το δώσουν αυτό και στο εμπορικό ναυτικό, στην εμπορική ναυτιλία, να μπορέσει να χτίσει τα κατάλληλα πλοία στην ακτοπλοεία για τους Έλληνας πολίτες των νησιών μας, που πρέπει να είναι ίσοι πολίτες με τους Τεριανούς, και πολύ περισσότερο για τους τουρίστες, από τους οποίους έχουν ένα τεράστιο ποσό εσόδων και οι ίδιοι και η χώρα. Μάλιστα. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, θα μπλέξουμε σε τεράστια προβλήματα τα οποία ζημιώνουν τη χώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαράκλα. Είναι εξαιρετικά σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.